Καλησπέρα. Φίλες και φίλοι από το Athens Sports Hall, 10η-9η αγωνιστική. Πέφτει η αυλαία απόψε της 19ης αγωνιστικής του δευτέρου ομίλου της Elite. Οι Χάρλεμς παίζουν με τους Αμφιδέξιους. Τυπικά εκεί πέρα έχει οι Χάρλεμς. Δύο ομάδες έχουν από 11 νίκες. Οι Χάρλεμς ένα αγώνα λιγότερο, έχουν 5 ήττες. Αμφιδέξι 6. Οι Χάρλεμς μετράνε 2 σερή νίκες. Η τελευταία στις αρχές του Φλεβάρι στις 7 Φεβρουαρίου. 67-57 στους West Kings, το τελευταίο τους μάτς. Μετράνε με νεγιά για Αμφιδέξι. Κέρδισαν εύκολα την περασμένη αγωνιστική του Καρά. Βλέπει ο Κανελόπουλος. Ο Κανελόπουλος μέχρι μέσα ούτε εκείνος σκοράρι. Rebound του Κάτζιου. 77-48 τον Άγιο 2013 στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι. Έφυγε ο αρχηγός ο Θοδωρής ο Τίτος. Ο Παναγιώτης ο Κάτζιος ανοίγει το σκορ απόψε. 3-0 οι Χάρλεμς. Χάρλεμς που είχαν κερδίσει το πρώτο γύρο στα 2-55. Λάθος του Κανελόπουλου. Λοιπόν, Αμφιδέξι ξεκίνησαν το παιχνίδι με τους Κοντόρι Βασιλείου, τον Κουτάντο, τον Τζαβέλα και τον Κανελόπουλο. Στην άλλη μεριά, Ηλιάκης μπάλα στα πόδια του Κουτάντου, Ηλιάκης Καράς, Κατιάκος, ο Σαρής και ο Κατζιός. Σήμερα η αποστολή των Χάρλεμς. Σαρής, Καρμέας, Πυράτος, Κάτζιος, Χιάμος, Καρτιάκος, Μοχάμεντ. Σαρής, υπάρχει φαουλ, καλά το φαουλ του Παντελή. Εκτελέσει και μια βολή. Κουτρουμπής, Καράς, Μουσιώτης, Κουντουράκης και ο Ηλιάκης. Από την άλλη μεριά, Κανελόπουλος, Βασιλείου, Κοντόρης, Αφουξενίδης, Κουτάντος, Τζαβέλας και ο Ηλίας ο Τσονάκης. Μεσαχαία η βολή, 6-0 στο πρώτο λεπτό του παιχνιδιού μπροστά η Χάρλεμς. Κουτάντος. Κουτάντος μπαίνει προς τα μέσα με ταμπλό, πρώτο καλά στον Αμφιδέξιον που έχουν και τις αδυσίες. Κόπλος, Δάβαρης, κεχνής εδώ και καιρό. Ο Δίτος έφυγε. Σαρής, καλή σκέψη, κακή εκτέλεση. Έκλεψε ο Τζαβέλας, φάουλ του Καρά. Πρώτο φάουλ των Χάρλεμς. Το αφιδέξει αν χάσουν σήμερα ουσιαστικά θα μείνουν σίγουρα εκτός τετράδας. Κολοφαίνει και η Βαλένθια και η Λιμόζιν, οι τρεις ομάδες που λογικά θα βρεθούν στην πρώτη τετράδα. Θα κολοφαίνει μάλλον πρώτη. Άστοχος ο Βασιλείου, rebound του Μποκώνα. Το κανένα έβγαλε ο Σαρής. Σάντος. Θα δούμε πίσω, σηκώνεται για τρεις και θα το βάλει ο Γρηγόρης. Κορυφαίος παίκτης για φέτος των Αμφιδέξιων, αυτό το λέμε και οι αριθμοί. Μέσα στους 10 πρώτους σκόρες της κατηγορίας, καλάθι του Καρά. Το 5. Μάλιστα ο Κιτάντος. Μαρκάρεται από τον Κατιάκο. Για δύο ο Κοντόρης ήταν έδε σκοράρε rebound του Καρά. Κατιάκος από τα 6.75 θα το βάλει σαν άσκο συν 6 οι Χάρλεμς 11-5. Ακόμη ένα γρήγορο σερί για τους Χάρλεμς. Τζαβέλας Βασιλείου. Κάνει λάθος ο Βασίλης ο Ηλιάκης, πρέπει Καράς στην Μάτω Κάτσιος. Επιλέγει τον Ηλιάκη μόνος του από τα 6.75. Αστοχή, rebound του Κουτάντου, φουάλ του Κάτσιου. Δεύτερο μαδικό για τους Χάρλεμς.
σίδερο. Κοιτάζω σε έξι τώρα, είμαστε μόνο για τους συνδέξιους. Καφορά μπάλα στο Σαφιάκο, δεν είναι ο Βασιλείου. Τρία δευτερόλεπτα. Τζαβέλας μέσα στη ρακέτα. Δύο φάουλ μέχρι στιγμής. Οι Χάρλεμς ένα. Έχουν κάνει η αμφιδέξη. Δεύτερο. Τζαβέλα. Καράς έσωσε. Έμορφα για το Κάτζιο, ανάποδο λέει απ. Ασίστ του Χρήστου Καρά, καλά του Παναγιώτη Κάτζιου και στο σύν 8 η Χάρλεμς. Ζαβέλας. Κάτζιο Ηλιάκης. Θα ολοκληρώσει μόνος του, δε σκοράρει, ριμπάουντ Βασιλείου. Και το μέσα μοιάζουμε τώρα για τους αμφιδέξιους. Βασιλείου, λάθος. Μένει ο Καράς και πάλι. Απέναντι ανεβαίνει ο Σαρής. Καράς για το Κάτζιο, καλά και φάουλ. Συνεργάζονται ξανά οι δυο τους, το σύνδεκα οι Χάρλεμς. Λογικά θα πάρει time out ο Γεωργιάδης. Και αυτό πράττησε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, μία βολή για τον Παναγιώτη Κάτζιο. Βάλε το καλάθι, έδωσε αέρα 10 πόντων, 11 στο Χάρλεμ. Χάρλεμ συνεχίζουμε την ίδια πεντάδα. Το ίδιο, όχι έχουμε αλλαγή, ο Αφουξενίδης πέρασε μέσα. Τες του Τζαβέλα, του Αφιδέξιους. Αφουξενίδης, βγάζει ο Καράς. Ο Τάντος στάνει τους 7 πόντους. Τραβάει το κουμπί στην επίθεση για τους αμφιδέξιους. Στο πρώτο μετάλεπτο 16-7 μπροστά οι Χάρλεμς. Καράς. Ηλιάκη. Ξένος Ηλιάκης. Σαρής από την περιφέρεια. Θα το βάλει 19-7 τρίποντο του Παντελή του Σαρή. Δεν παίζουν άμυνα οι αμφιδέξιοι. Χάρλεμς έχουν πετύχει μέσα σε 5,5 λεπτά 19 πόντους. Βήματα του Αφουξενίδη. Λάθος πάσα του Καράς, λίγο του Τάντος. Δύο εύκολοι πόντοι για τον Βασιλείου. Με το 4 θα το κάνει ασίστη του Τάντου. 19-9. Δεύτερος παίκτης που σκοράρει για τους αμφιδέξιους, τον Βασιλείου. Κυριάκης. Συνησιλιάκης για 3 στη Στεφάνη. Ριμπάουντ του Κανελόπουλου. Όπλος ξεφεύγει όμορφα, σκοράρει και εκείνος 19-11. Και θα έχουμε το σκόπι του παιχνιδιού μέχρι στιγμής. 30 πόντους μέσα σε 60 λεπτά. Καράς. Τώρα το Αφουξενίδη. Ξενίδη, παρατηρήσει του ρέφερη. Τέταρτο μαδικό φάουλ των αμφιδέξιων. Κακιάκος δεν σκοράρει, rebound του Κουτάντου.
τρίτο ομαδικό. Δεν τον κόβω για έσκα. Σταυλό. Σαρίς μαζεύει. Κάποιος ξεκίνησε την προσπάθεια για τον διασμό. Δεν το ρίσκαρε ο Σαρίς ούτε το Καράς. Καράς για τον Ηλιάκη. Αποφεύγει όμως από τον Κοντόρη. Σαρίς με ένα τρυποντάκι με στιγμή. Σα στο χείο Αντώνης ο Κατιάκος. Δεν σκοράρει. Ριμπάου του Κουτάντου. 3-1-2-2. Ξενίδης. Πέσεις από τη Χάρλεμς. Οργανωμένη επίσης αυτή δέξη. Βήματα του Κοντόρη δίνει ο ρέφερι. Φάουλ και βολές. Πέμπτο μαδικό φάουλ του Βασιλείου. Έξω ο Κοντόρης μέσα. Ο Τσονάκης, ναι. Δεν ξέρω από τον Καρά, ο Τσονάκης έπαιξε με την Αβαλέθια ορίζινα, αν δεν κάνω λάθος, στο πασκετάκι 4-on-4. Δεύτερη rebound του Κουτάντου. Βασιλείου με ταμπλό, η αντιδέξη είναι εδώ, 19-13. Πλησιάζω στους 6 από το μείον 12. Ηλιάκης, πλάτη στο καλάθι πάνω του ο Κανελόπουλος. Ηλιάκης Κύρ, πάνω του Τάντου, πάνω του Καρτιάκου, τέταρτο μαδικό. Χάρλεμς. Παναφέρει ο Βασιλείου. Και έχουμε αλλαγή. Σπυράτος στη θέση του Λιάκη και Σκιάμο στη θέση του Σαρή. Δευτερόλεπτα, Βασιλείου από τα 6.75 θα το βάλει, 19-16. Εξανεμίζεται η διαφορά ασφαλείας που έχει σαν η Κάρνεμς. Κακό δεύτερο καπί το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Σκιάμος, ανοιχτό blackout για την ομάδα του Νίκου του Ρουσιώτη. Σπυράτος, ζήτη αγκετό συνόρα μπάλα ο Κάτζιος, αστοχή από τα 6.75, λοιπόν το αφοξενίδι. Βασιλείου. Μεταφορά μπάλα και από τον Καρά. Το τελευταίο λεπτό του πρώτου μεγαλέτου. Σε φέδιο γνώτας ο Κανελόπουλος, 19-18. 11-0 σερί αμφιδέξη. Το 19-7 και εκείνη 19-18. Σκιάμος. Κατιάκος έξω στο Σπυράτο. Σπυράτος για 2. Επιτέλους καλά για τους Κάρλεμς. Εσείς του Κατιάκου, ο Γιώργος ο Σπυράτος. Πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι.
18. Θα έχουν 10 δευτερόλεπτα στο τέλος οι Χάλεμ στη διάθεσή τους. Φάουλ από Χιώνα. Φυσιά μου, δύο βολές για τον Πάρια Φοξενίδη. Μέσα από το βρε από τον Αφουξενίδη. Σοκ, δεύτερη rebound του Σκιάμου στον διαθυσμό. Ο Κάτζιος κοιμήθηκε η άμυνα. Τραφουδέξιον ο Παναγιώτης ο Κάτζιος. Βάζει στο συν 4, βγάζει τον Αφουξενίδη. Δεν έχουν να δώσει πάλι οι Χάρλεμ. Μόνος ο Γανελόπουλος Βασιλείου για 3. Δεν το βάζει. Ο Αφουξενίδης κολλαβαίνει. Θα μετράει αν μπει. Δεν μπαίνει. Τέλος 10 λεπτά. 23-19 μπροστά οι Χάρλεμ. Λοιπόν, ξεκινάει το δεύτερο 10 λεπτό. Καράς Κατιάκος, Χιάμος, Ηλιάκης και Σπυράτος. Βεσγή με το Γουσιάτης. Ο ξενούμενος Βασιλείου Κουρθάντος, Αφουξενίδης, Γανελόπουλος και ο Τσονάκης. Τσονάκης, Βασιλείου. Βασιλείου θα γυρίσει. Δεν ανοίγει το σκόπι. Δεκαλέπτο, ριμπάν του Σκιάμου. Άστοχη αφιδέξει την πρώτη προσπάθειά του στο δεύτερο δεκάλεπτο. Κατιάκος ο Πρίζα από την περιφέρεια και ανοίγει το σκόπι. Δεύτερο δεκάλεπτο ασίστ του Καρά. 26-19 ξαναξαδεύουν οι Χάβλεμς. Τσονάκης, φαουλ, δύο βολές, φαουλ του Σκιάμου. Μπορείτε από τον Τσονάκη. Στο δεύτερο ο Σκιάμος παίρνει το ριμπάουντ. Ιδέες στις δύο από τον Τσονάκη. Σκιάκος θα πατήσει γερά, δεν σκοράρει, ριμπάουντ Βασιλείου. Πάρτι φάουλ. Βασιλείου δίνεται. Πρώτο φάουλ λοιπόν για τους Αφουδέξιους, ένα έχουν και οι Χάρλεμς. Σιάμος, Σιάμος βήματα. Θυμίζω 19η αγωνιστική για τον δεύτερο όμιλο της Ελίτ. Τελευταίο μάτς της αγωνιστικής. Αρθιφάω του Λιλιάκη. Τάντος μεταφορά μπάλας. Οργανώνει ακόμη μία επενδυσία τους Χάρλεμς. Ξεκίνησαν υποσιακά το μάτς. Ηλιάκης δύσκολη ενέργεια. Μαζεύει το rebound. Προστοίησης. Σπυράτος μόνος του από την περιφέρεια. Επιλέγει να δώσει τον Καρά. 7 δευτερόλεπτα. 6, 5 βήματα του Καρτιάκου. Oh!
Παπαδίσιο Βασιλείου, θα φύγει τον Σουρδικιάκο, θα σκοράρει rebound Πηλιάκη Καράς για τον Σκιάμο, μόλις ο Σπυράτος. Σπυράτος σταματά με ταμπλό, είναι άστοχος rebound του Κουτάντου, προβλέπει μια μου τώρα για τους αμφιδέξιους, αφού ξενίδης για τον Κουτάντο βήματα. Πολλά τα λάθη των δύο ομάδων. Γιώργο, πόσα λάθη έχουμε κάνει μέχρι στιγμή συνολικά? 17 λάθη και 17 τα λάθη του παιχνιδιού. Σε 12,5 λεπτά, 10 οι αμφιδέξιοι, 7 οι Χάρλεμς. Πολλά λάθη. Ναι, πολλά για βία στα λάθη. Πολλά τα βήματα. Άστοχος ο Σπυράτος. Rebound του Κουτάντου. Ξενίδης με τον Βασιλείου, ένας μένα με τον Γαρά. Βασιλείου δεν σκοράρει, ο Καρτιάκος στο rebound. Καράς. Θα παίζει το pick and roll με τον Μεσιάμο, δεν σκοράρει. Ο τελευταίος μαζεύει ο Γρηγόρης ο Κουτάντου στο rebound. Στον Κανελόπουλος από την περιφέρεια, τον άστοχο τυμπάν του Κατιάκου. Καμία σχέση στο δεύτερο δεκάλεπτο με το πρώτο. Χάσε πολλά εύκολα καλάθια και οι δύο ομάδες. Καράς, Κάντος πήγε να πιέσει. 5 δευτερόλεπτα, Καράς για το Σπυράτο. Κατιάκο στη λήξη, καλάθι το φάουλ. Έχει και μία βολή 28-19 στο σύν 9 η Χάρλεμς. Κάτζιος μέσα Καράς έξω, ο Κοντόρης πέρα στη θέση του Κουτάντου. Αθόρυβα σαν να χτίζουν διψήφια διαφορά. 29-19 δεν διανύουμε το 4ο λεπτό του δευτέρου δεκαλέπτου. Ξενίδης προσπαθία για 3 στο Κανελόπουλο, συμπάλα στο σύνδερο στο ταμπλό. Φάω του Σπυράτου πάνω στο Κοντόρι. Μαλαγή ο Κουντουράκης του Σκιάμου, αλλαγή από τον Νίκο τον Ρουσιώτη. Σε μύρις 3 δευτερόλεπτα θα σηκωθεί από τα 6.95. Τέλος επίθεσης, η μπάλα δεν βγήκε τη Στεφάνη. Και ευκαιρία των Χάρλεμς να ξαναπάρουν αέρα 12 πόντων. Σκιάκος. Καμπλό. Κουμπουράκι στο rebound. Λιάκης. Το δεύτερο λεπτό ακόμη για τους γηπεδούχους. Ο Κιάκος θα γυρίσει για 2 και θα το βάλει ασίστ του Κάτσιου. Οι Χάρλεμς αναπαίνουν αέρα 12 πόντων. 31-19 μετά το 19-7. 5 λεπτά πριν να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. 11 διαγωνιστική για τον δεύτερο μήνυμα της Ελίτ. Κοντόρης. Αφήνες για 2 τέλους καλά για τους αμφιδέξιους ασίστ του Βασιλείου. 31-21. Ξενίδη, αν δεν κάνω λάθος. Και του Βασιλείου. Του Αφουξενίδη τελικά.
Μέσα από την βολή. Περάσει ο Τζαβέλας μέσα, έξω ο Κανελόπης, από την άλλη μεριά Σαρίς αντί του Κατιάκου τελικά, όχι ο... Λοιπόν, ποιος βγήκε, ο Αυξενίδης, όχι ο Κανελόπουλος, βγήκε έξω. Κόρης, Σίδερο, Ριβάου, ο Σπυράτος. Μέχρι στιγμή στο... Ο ρυθμός παιχνιδιού ανήκει και βολεύει πιο πολύ τους Κάμενς. Παιδιά έκαναν και με τους West Kings Σαρίς για 3. Το βάζει, κάνει πολύ καλό μας ο Παντελής ο Σαρίς. Ναι, μιλάμε ξεκάθαρα για διαφορά ασφαλείας των Κάμενς. 36-21. Βασιλείου δεν απαντά. Ριμπάουντ του Σαρί. Ενδιασμό ο Κάτσιος. Κάτσιος με το 9. Δεν είναι καλά. Θερμαν του Τζαβέλα. 3-35 για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Στο συν 15 η Χάρλεμς. Βήματα του Κανελόπουλου. Ταϊμάου, ξέρω πολύ λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, 3-25 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, 36-21 μπροστά ο Χάρλεμς. Κάτζιος, Σαρίς, Ηλιάκης, Πουνδουράκης και ο Σπυράτος. Σαν την άλλη μεριά, Κοντόρης, Τζαβέλας, Κουτάντος, Βασιλείου και ο Κανελόπουλος. Ηλιάκης, 5 δευτερόλεπτα, Σπυράτος για τον Κουνδουράκη, με σκοράρι. Αμυντικό ριμπάουντ του Κουτάντου. 13-2 τετμέρου σκορ των Χάρλεμ στη δεύτερη περίοδο. Σκοράρει ο Κοντόρης, ο μοναδικός που έχει πετύχει καλά για τους αμφιδέξους στο δεύτερο δεκάλεπτο. Rebound από τον Ηλιάκη. 3 φάουλ οι Χάρλεμ, 3 και η αμφιδέξη. Βήματα, τον Μουράκη. Κάντος ταλαιπωρεί το Σαρί, ο Σαρίς όμως πιένει νικητής αφού παίρνει το αμυντικό rebound ο Σκάλεμς. Ένα από τα χειρότερα δεκάλεπτα της ιστορίας τους κάνει αμφιδέξη στο δεύτερο δεκάλεπτο. Μιλιάκης, Κουντουράκης, άμεσα σε δύο τα καταφέρνει. 38-21. Όπως και στο πρώτο δεκάλεπτο και στο δεύτερο είχαν θα πηγαίνουν πολύ καλά στην επίθεση. Στην φορά παίζουν και καλή άμυνα, οπότε δίκαια παίρνω αυτό το συνέκα 7. Ο Τζαβέλας είναι άστρος μέσα από τη ρακέτα, rebound του Κουντουράκη. Κουντουράκης λέμφος, κλέβει ο Βασιλείου. Ο Τάντος θα γυρίσει με το 6. Δεύτερο καλά των αφιδέξιων. Δεύτερο δεκάλεπτο τον Γρηγόρη τον Τάντο. Ας πω και πιο πριν μοιάζει πολύ το αποψινό μάτς το West Kings. Λάθος του Σπυράτου, κλέβει ο Κοντόρης. Υπάρχει φάουλ. Κλέβει ο Κοντόρης. Σαρί. Θα εκτελέσει δύο βολές. Χαράς μέσα, Ηλιάκης έξω, ενώ και ο Κουτρουμπής στη θέση του Σπυράτου. Σήμερα.
Φάλ του Καρά, νέες δύο βολές για τον Κοντόρι λόγω ομαδικών. Κοντόρι βάζει την προβολή. Μουράκι φάλτου του Τάντου. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου μηχρόνου. 38-25 στο σύν 13 στο μάνα του Νίκου του Ρουσιώτη. Πάμε για τους Χάρλεμς. Στο παραθέρι για το κάτσιο. Κουμπής, ο Φανάσης, σας κοχεί απ' τα ιστερήματα από τον Πάνου Τζαβέλα. Βασιλείου στον διασμό για το Κουστάντο. Φίλησαν για λίγο αμφιδέξιους. Σε αυτό το σημείο, οι φιλοξενούμενοι 38-27, παρά το πολύ κακό δεύτερο δεκαλεπτό τους, δεν έχει ξεφύγει η ομάδα του Ρουσιώτη τόσο πολύ. Θα έχουν δύσκολη αποστολή αν δεν έχεις στο δεύτερο ημίχρονο. Καράς. Καράς βήματα. Κάνε λάθος. 20 δευτερόλεπτα όλα για τους αμφιδέξεις. Του διαφορά στους 11. Βασιλείου, λάθος κλέβει ο Καράς, ένα δευτερόλεπτο θα μετράει αν μπει, δεν μπαίνει, τέλος πρώτη μηχρόνου, 38-27 στο συν 11 η Χάρλεμς. Λοιπόν, ξεκινάει το δεύτερο μηχρόνο, 38-27 μπροστά η Χάρλεμς, πεντάδο τους Καράς, Σαρίς, Καρτιάκος, Ιλιάκης και ο Σπυράτος. Από τη γωνία για δύο ασίστου Καρτιάκη. Κουτάντος, Βασιλείου, Κοντόρης, Κανελόπουλος και ο Τζαβέλας. Να δούμε λίγο τα στατιστικά του πρώτου ημιχρόνου. Βασιλείου ξεφεύγει, κακό τελείωμα, rebound του Σαρή. Λοιπόν, η Χάλεμς είναι 5 στις 7 βολές, 9 στα 21 δίποντα, 5 στα 13 δίποντα. 18 rebound, 12 assist, 4 κλεψίματα και 11 λάθη. Στην μεριά οι αμφιδέξεις, 3 στις 8 βολές, 9 στα 21 δίποντα και εκείνη 2 στα 8 τρίποντα, 18 rebound, ίδια ακριβώς. Οι δύο ομάδες, φαουλ του Ιλιάκη, όχι του Σαρή, 2 βολές για το Κουτάντο. 4 assist οι αμφιδέξεις, 5 κλεψίματα και 12 λάθη. Στο πρώτο ημίχρονο ο Κατιάκος με 13 πόντους και ο Κάτζιος με 10 τραβούσαν το κουμπί στην επίθεση για τους Χάλεμς, ενώ σημαντική και η συνεισφορά του Σαρή με 9. Την άλλη μεριά 11 η πόντη του Κουτάντου, 7 του Βασιλείου και 4 τον του Κανελόπουλου, ενώ 4 έχει και ο Κοντόρης. Στα υπόλοιπα στατιστικά 5 ασίστ ο Καράς με 3 κλεψίματα, 2 πόντους και ένα rebound. Δύο ασίστ είχαν και οι Κάτζιος και ο Κατιάκος. Από την άλλη μεριά 3 ασίστ, ένα κλέψιμο, 2 rebound το Βασιλείου. Ενώ ο Κουτάντος 9 rebound, 1 ασίστ, ένα κλέψιμο, 2 λάθη και 11 πόντους. Ο Λιάκης χωρίς τρίποντο απόψε με στιγμής, rebound του Βασιλείου. Κουτάντος ζητά, ο Βασιλείος θα σταματήσει, αφήνει στο Κουτάντο. Πάντως δεν σκοράει, rebound του Ιλιάκη. 19η αγωνιστική, το θυμίζω, για τον δεύτερο όμιλο της Elite. Και οι δύο ομάδες παλεύουν να βγουν στην πρώτη τετράδα. Σπυράτος για δύο, αστοχή, rebound Βασιλείου. Ο Κόρης είναι μόνος, δεν έχει άλλη επιλογή παρά να περιμένει.
Τάντος. Στα 5 δευτερόλεπτα ο Κοντόρης θα το βάλει. Ασίστε του Τάντου. Μείον 15 έχουν επιστρέψει στο μείον 9. Αφιδέξη. Κράτης. Κράτος. Φάουλ του Κοντόρη. Κατιάκος μέσα στη ρακέτα, φάουλ του Κουτάντου, αν βάλει έστω μία βολή, μία ασίστ για τον Κατιάκο. Του Κατιάκου. Και δεύτερη 42-31. Ταβέλας για τρεις. Κλείσαμε τα πρώτα 3 λεπτά δευτέρου μηχρόνου. Νομίζω και οι δύο ομάδες έχουν από 11 νίκες. 5 ήττες η Χάλεμς, 6 η Αμφιδέξη, η Ηλιάκης. Καράς, βγάζει ο Τζαβέλας. Έχουμε αλλαγή. Σαρίς έξω, Σκαρμέας μέσα. Καράς αργεί να επαναφέρει. Σκλεβί. Θα σερβίρει στο Κοντόρη. Κοντόρης 2 στο λιπόδι, 42-33. Δεν θα έχουν παρατήσει σε κανένα σημείο του παιχνιδιού η Αφιδέξη. Πολύ καλύτερο δακόνι για τους Κάλλεμς. Κατιάκο σέρβο, ριμπάουντ του Βασιλείου. Θα γυρίσει μέσα από το ζωγραφιστό, είναι άστοχος, rebound από τον Κατιάκο. Κατιάκος ξεκινά μόνο στην κοινέα επίθεση. Κατιάκος, σίδερο rebound του Κοντόρη. Κάτος, επιθετικό φαουλ του Γρηγόρη Κουτάντου, πάνω στο Σπυράτο. Που ήταν το φάουλ του Κουτάντου, αφού ξεμείνει στη θέση του. Καράς. Κάτος, ξανά ο Καράς. Κατιάκος. Δεν σκοράρει από το ζωγραφιστό, λοιπόν, Βασιλείου Κανελόπουλος. Λίγο είσαι προβές από τους Κάρλεμς. Βασιλείου πλήσε από την περιφέρεια και θα το βάλει 42-36 διαφορά στους 6. Ακριβώς ίδιο μάτς με αυτό κοντά στους West Kings. Κάρλεμς ήταν τα μισά περίπου στο τελευταίο δεκαλέπτη από την ασφαλεία. Στο τέλος έπαιξαν με την φωτιά, τελικά πήραν την νίκη. Λάβεις του Βασιλείου. Τα συνεννοησία μεταξύ του Βασιλείου και αφού ξελίγει time out για αυτή τη δεξή.
λοιπόν, συμπληρώθηκε μόλις τώρα το πρώτο πεντάλεπτο της επανάληψης, 42-36. Συνεχίζουν να οδηγούν το Μάξ και το Χάλεφ, που νιώθουν πιο καυτή πλέον την ανάσα των αμφιδέξιων. Ηλιάκης για τρεις, κάποιος φώναζε όχι. Ο Αφουξενίδης κάτι ήξερε, ο Ηλιάκης σηκώθηκε για τρεις και το βάλε. 45-36. Αφουξενίδη, Τζαβέλας, Κοντόρης, ο Βασιλείου και ο Κανελόπουλος. Από την άλλη μεριά, Κάτζιος, Καράς, Καρμέας, Κατιάκος και Ηλιάκης. Λόπουλος με το 0 αστοχή. Βγάζει ο Καράς. 5 δευτερόλεπτα ακόμη για τους αμφιδέξιους. Βασιλείου στη λήξη προλαβαίνει, δεν ευστοχή, ριμπάν του Ηλιάκη. Πολύ κακό τόσο δεκάλεπτο αμυντικά και οι ομάδες. Περιμένουμε πιο έξω του σπόρου σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Στατιάκος για τρεις αστοχή, rebound του Κανελόπουλου. Κανελόπουλος για τον Κοντόρη, θα πετύχει δύο πολλούς πόντους. Και 45-38 ασίστ του Κανελόπουλου. Προχωρά στους 7. Καράς. Γέννηση του Ηλιάκη. Τα φτιάχνω βήματα. Τσονάκη στη θέση του Τζαβέλα. Ένα φαουλ μόλις. Η Χάλεμς 3, η αμφιδέξη. Το σκοράρι, λοιπόν, του Κάτζιου. Κάτζιου στο πρόσωπο. Δεν το λέω με τη διακοπή. Λοιπόν, ο Σιάμος μέσα στις τους Καρμέα. Κάτζιος 14 λεπτά, Καμασιά 2. Μπαν και πάλι από τον Κανελόπουλο. Πάνε το Καράς. Μεταφορά μπάλας από τον Κανελόπουλο. Ξέρω εγώ πόσα λάθη φτάσαμε. Πόσα συνολικά 13 λάθη, κάνουμε 14 για 6. 27 στο σύνολο. Καράς για το Τσονάκη, πάει βοήθεια από τον Βασιλείου. Λιάκης για τρεις χωρίς να καθυστερήσει. Βγάζει ο Σκιάμος, δεν το λάβε. Βάλει το τρίτο rebound. Ακόμη μια ευκαιρία για τους αμφιδέξιους να ρίχνει διαφορά στους 5 ή ακόμη και στους 4. Δόρης από τη γωνία για 2 στο σίδερο, rebound του Καρά. Έφυγε ο Καρτιάκος, μαζί του και ο Σιάμος. Καρτιάκος σταματά, επιλέγει να πάρει εκείνος την προσπάθεια. Δε σκοράρει, rebound του Κοντόρη. Τώρα συνάδει να φυδέξει να τρέξει τον διασμό. Κανελόπουλος για ποιον, για τον Αφουξενίδη. Πάρε βάλε, 45-40. Η αμφιδέξη. Συνεχίζουν, δεν είναι τις ματάριδες. Είναι ένα από τα πιο βασικά στοιχεία, το πείσμα. Διαφορά στους 5 και τίποτα δεν έχει κρυθεί ακόμη. Σκιάμος, λάθος του Σκιάμου, κλέβει ο Κανελόπουλος, φάουλ του Κάτζιου. Δεύτερο ομαδικό τον Χάρλεμ. Με αλλαγή ο Σπυράτος στη θέση του Ηλιάκη. Υπάρχει
και φάουλ τρίτο και για τους Χάρλεμς. Ξενίδης στο ταμπλό. Κακιάκος μάζεψε γρήγορα στο Σιάμο απέναντι μόνο στο Σπυράτος. Σιάμος κάνει λάθος. Ακόμη ένα λάθος για τους Χάρλεμς. Και 20 για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο στο κλειστό του Κολονού. Χάρλεμ 45, Καθηδέξη 40. Βασιλείου μόνο στο αντάξει 75, δεν το βάζει, ριμπάν του Καρφιάκου. Θα δούμε ποια διαφορά θα κλείσουν το τρίτο δεκάλεπτο οι Χάρλεμ. Καρφιάκος στο αντάξει 75, θα το βάλει, ασίστ του Καρά. Ακόμα ένα τρίποντο του Αντώνη Καρφιάκου, 48-40. Δεύτερη επίθεση ήταν για τους Χάρλεμς, στο τρίτο δεκάλεπτο. Ανελόπουλος πριν κάνει βήματα, υπάρχει φάουλ του Σιάμου. 32 δευτερόλεπτα ακόμα. Σαρής στη θέση του Σιάμου. Έξω από τη βολή Πανελόπουλου. Συνδέσεις στις δύο. Βαν από τον Παντελή Σαρή. Ένα φάλο να κάνουν μια φιδέξη. Καρά θα σταματήσει από το 5 post rebound του Αφουξενίδη. Δεν πρέπει να βιαστεί τώρα ο Πάρης. Πότε καλεστερό λοιπόν για τους αμφιδέξεις. Δεν έχουν να δώσουν φάλο οι Χάρλεμς. Αφουξενίδης μόνος του, λάθος. Ο Σαρής κλέβει. Ο Βασιλείου δεν γυρνάει στην άμυνα. Ο Σαρής προλαβαίνει και διαμορφώνει το σκορ του τρίτου δεκαλέπτου, 50-40 στο σύνδεκα οι Χάρλεμς. Λοιπόν, τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο και που πλησίασαν οι αμφιδέξεις στους 5, έδωσαν κάποια δωράκια στους Χάρλεμς και δεν είπαν όχι. Και οι Χάρλεμς τώρα προηγούνται στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου με 10 πόντους, 50-40, αφού Ξενίδης σκοράρει ριμπάν του Κάτζιου. Πιέζουν οι αμφιδέξοι. Καράς, Κάτζιος, Σαρές, Κουντουράκης και Σπυράτος αρκετά. Χαμηλό το σχήμα τώρα των Χάρλεμς με Κάτζιο, Σπυράτο, Καράς στην ίδια πεντάδα. Και ο Σαρές ουσιαστικά δεν είναι ψηλός, είναι διαρροτριάρι. Άστοχος για τρεις ο Κάτζιος, λοιπόν Βασιλείου, Βασιλείου, Τσονάκης, Κοντόρης, Κανελόπουλος και ο Αφουξενίδης. Ο οποίος θα ευστοχίσει από την περιφέρεια. 50-43 ασίστ του Βασιλείου. Επόμενη αγωνιστική αμφιδέξη παίζει, έχουν ρεπό. Έτσι το επόμενο τους μάτς είναι με τους West Kings. 12 του Μάρτη, εδώ στο κλειστό του Κολονού. Είχαμε κερδίσει δύσκολα σε πρώτο γύρο 53-47 η αμφιδέξη. Ο Σαρής βγαίνει το πρώτο καλά στον Χάρλεμ στο δεύτερο και στο τελευταίο δεκάλεπτο. 52-43. Με άλλη μεριά οι Χάρλεμς. Δύσκολη συνέχεια. Ο Μπόρις και εκείνος από την περιφέρεια δεν το βάζει. Ριμπάν του Κανελόπουλου. Βγάζει ο Κουντουράκης. 10 Μαρτίου, ναι. Χάρλεμς Καβαλένθια στο Μαζαράκι. Στο πρώτο γύρο η Καβαλένθια έχει κερδίσει. 52-59. Χάρλεμς κυνηγάει και διαφορά. Τέσσερα δευτερόλεπτα, Κοντόρης. Πάει πως τα στοχή rebound του Σαρή. Θυμίζω στο παιχνίδι του πρώτου γύρου 62-55 είχαν επικρατήσει οι Χάρλεμς. Θυμάμαι καλά στο... στον Πλάτωνα έχει γίνει το μάτς. Παράς το σκοράρι rebound του Τσονάκη.
Κίνησαν ήδη τα πρώτα 2 λεπτά τη τελευταία περίοδου. Διαφορά στους 9. Ξενίδης σε πιταγίνη. Φάουλ. Μπορούσε να αποδείξει και το καλάθι. Θα εκτελέσει 2 βολές ο Πάρης ο Αφού Ξενίδης. Ηλιάκης μέσα, Καράς έξω. Σε πρώτο λεπτό του Ξενίδη. Μία στις δύο, φτάνει τους 4 πόντους στο δεύτερο, το τελευταίο δεκάλεπτο. 52-44. Ήταν στο τελευταίο δεκάλεπτο το πείσμα που έδειξαν σε όλο το μάτς. Αν δεν να τους δικαιώσει. Από την περιφέρεια ανέβηκε στόχο, Κοντόρης στο rebound. Λογικά σε κανένα δίλεπτο θα περάσει και ο Κουτάντος μέσα, που έχει 4 φάουλ και βρίσκεται στο πάγκο. Βασιλείου. Υπάρχει φάουλ του Κουντουράκη πάνω στον Πειράτου. Όχι του Πειράτου το φάουλ. Δεύτερο ομαδικό για τους Χάρλεμς. Μελόπουλος. Στο χείρι μπαν του Παναγιώτη Κάτζιο. Θα βγεις απέναντι για τη Σαρή. Λιάκης δεν βιάζεται. Λιάκης. Από το Κουντουράκη. Κουντουράκης προσποιήθηκε, σιγούρεψε το καλάθι. Δεν πήγε η βοήθεια εκεί μέσα στη ρακέτα. 54-44. Χάρλεμ συνεχίζουν να υπερασπίζονται τη διαφορά του πρώτου μηχρόνου. Βασιλείου. Η περιφέρεια επιλέγει τελικά στον, να δώσει το Κοντόρι για 2 αστοχείο. Ο Ξενίδης παίρνει το επιθετικό rebound. Ξενίδης έξω στο Κανελόπουλο, Βασιλείου και εκείνος για 3. Airball. Μπορείς να προλάβει. Κατιάκος αντί του Σαρή. Ενώ ο Κουτάντος περνάει μέσα στο μάτς στη θέση του Κοντόρι. Κράτος προλαβαίνει, σώζει την επίδυση για τους Χάλεμς. Πάω το Αφουξενίδη. Πρώτο για τους αμφιδέξιους στο 4ο δεκάλεπτο. Κάτζιος από την περιφέρεια, νιάστικος. Έχω την επιχειρία εδώ οι Χάλεμς με το Κουμπουράκι να παίρνει το rebound. Λιάκης 5 δευτερόλεπτα. Σπυράτος για 3 με το 6 rebound. Και πάλι τους Χάλεμς από τον Κάντζιο φαουλ του Κανελόπουλου. Κάνουν μια αμυντικά rebound οι αφιδεξί. Πάνω στον Κατιάκο. Κράτος στον Μιλιάκη. Κράτος για 2 rebound του Κουτάντου. Έτσι κλείνεται η πολιορκία. Σέμπλα στον Αντιδέξιον. Βασιλείου για 3 και εκείνος rebound του Κατιάκου. Μπαίνουμε όπου να είναι στο τελευταίο 5 λεπτό.
Challenge 54, αμφιδέξι 44. Ιάκης για 3 το βάζε. Παρακολουθείτε που σκοτώνει τις αμφιδέξεις και την ψυχολογία της. 57-44, time out ο Κώστας ο Γεωργιάδης. 5-07 για το φινάλε. Challenge 57, αμφιδέξι 44. Δύο φάλλοι και δύο τρία φιλοξενούμενοι για τους Χάρλεμ Σπυράτος, Κάτζιος Κουμουράκης, Καρτιάκος και ο Ιλιάκης. Φάουλ κερδίζει ο Κουτάντος. Κουτάντος, Τσονάκης, Αφουξενίδης, Πανελόπουλος και ο Βασιλείου. Δύο βολές για τον Κουτάντο. Πάλι την πρώτη βολή ο Κουτάντος. Μία στις δύο rebound του Νότο του Κανελόπουλου. Κουτάντος τώρα θα πετύχει το καλάθι, 57-47. Με τρεις συνεχόμενους δικούς του πόντους, διαφορά θα πέφτει στην 10. Καρτιάκος, Ηλιάκης από τα 7,5 μέτρα, νέο τρίποντο του Βασίλη Ηλιάκη. Ασίστ του Καρτιάκου, 60-47, πλέον δύσκολα τα πράγματα για τους αμφιδέξιους. Τσονάκης. Ο δύο Κουτάντος, υπάρχει φάουλ του Καρτιάκου, νέες δύο βολές για τον Γρηγόρη Κουτάντο. Και Σιάμος μέσα. Κάτζιος Κουμουράκης εξενό. Κοντόρης αντί του Τσονάκη. Σε η δεύτερη. Θέλω πόσες βολές έχουμε χάσει. 8 στις 18, 10 βολές. Το πολλές. 10 βολές που έχουμε χάσει απόψη για 6. Ήταν λίγο γέστο και τώρα θα ήταν πιο κοντά στο σκορ. Κουτάδος κλέβει λάθος του Ηλιάκη. Βασιλείου. Βασιλείου για 2 θα το βάλει, 60-50. Από 10 πόντους έχουν πετύχει δύο ομάδες στο τελευταίο δεκάλεπτο. Σαράς. Κάτος για το Σπυράτο από την baseline, κάνει λάθος και ο Κοντόρης. Αρκετά κρίσιμη αυτή η επίθεση για τους αμφιδέξιους. Κανελόπουλος σηκώνεται για 3 αστοχή. Σπυράτος όμως αδράνησε, δεν μπορούσε να πάρει το rebound. Σημαία ευκαιρία για τους αμφιδέξιους. Ξενίδης. Πάντως βήματα. Χάλεμς πολύ κοντά σε ακόμη ένα ρόσμι αγώνα. Βγάζουν εκτός μάχης πιαστικά στους αμφιδέξιους για την Εδράδα. Ο Ριμπάνος του Κοντόρη Βασιλείου. Υπάρχει φάουλ, καλά και φάουλ. Μετράει νομίζω. Μία πολύ καλή Βασιλείου. Στραβάει το
1-2. Έξω η βολή, rebound του Καρά. 5 φάουλ οι Χάλιμς, 3 οι Αμφιδέξοι. Τα 18 δευτερόλεπτα πέρασαν στο κέντρο. Αμερικανοί. Γιάκης. Πάχει φάουλ. 5ο φάουλ του Κοτάντου. Φτές του Τσονάκης. Ακόμα για τη λήξη. Πλήγμα σε αυτό το σημείο για τους αφιδέξιους. Την αποβολή του Τάντου. Κατσιάκος. Ράτος. Παράς. Προλαβαίνει και σκοτώνει τους αφιδέξιους σε αυτό το σημείο. 62-52. 2-14 για τη λήξη. Time out. Κώστας Γεωργιάδης. 2-14 για το φινάλε. Πέντε φάλι Χάλεμς, 4 για Αμφιδέξη. Κανελόπουλος για 3. Το βάζει για ασίστ του Βασιλείου. 62-55. Πιέζουν οι Αμφιδέξη. Καράς για το Σιάμο Κουτρουπής. Προλαβαίνει βήματα. Προστά το σύριγμα. 1-57 για τη λήξη. Σκοράνε τώρα για να φιδέξει. Δεν σκοράρει όμως. Ο Βασιλείου rebound του Κατιάκου. Τώρα παραμένει σε 7. Κατιάκος, Καράς, Κυριάκης, Σιάμος, Παρτιφάλ του Αχουσενίδη. Ναι. Λοιπόν, Κατιάκος, Καράς, Σιάμος, Κεντουράκης και ο Ηλιάκης. Κουτρουμπής και ο Ηλιάκης. Από την άλλη μεριά. Κοντόρης, Αχουσενίδης, Τσονάκης, Βασιλείου και ο Κανελόπουλος. Μέσα από την πόλη του Καρά. Φάουλ του Κουτρουμπή, 2 βολές για το Τσονάκι. Λόγω μαδικών. 63-55. Μέσα η πρώτη 63-56. Έχουμε ακόμη 102 δευτερόλεπτα. Μέσα και η δεύτερη. Κατιάκος είναι αυτός που κατεβάζει. Καλησπέρα ξανά από το Σκολ. Ο Ξενίδης πιέζει και κλέπει από τον Ηλιάκη. Κοντόρης για τον Κανελόπουλο. Κανελόπουλος με το 0 θα το βάλει. 63-59. Από το μείον 12 στο μείον 4 η Αμφιδέξη. 63-59, 1-26 για το φινάλε του παιχνιδιού. Λοιπόν, για τους Αμφιδέξιους Βασιλείου, Κοντόρης, Αφουξενίδης, Τσονάκης και ο Κανελόπουλος. Την άλλη μεριά, Σπυράτος, Καράς, Σκιάμος, ο Καρτιάτος και ο Ηλιάκης. Καράς, λάθος, κλέβει ο Τσονάκης. Οδεύουν προς αυτοκτονία οι Χάλεμς. Κοντόρης για τον Αφουξενίδη. Αφουξενίδης φάουλ υπάρχει του Σιάμου. 2 βολές για τον πάλι Αφουξενίδη.
έξω ο Σιάμος, μέσα ο Σαρίς. Δύο βολές για τον Πάριο Φοξενίδη και οι δύο ομάδες έχουν ξεπλώσει τα 5 ομαδικά. Ενώ πιο πριν λέγαμε πως Χάρλεμς θα φύγουν νικητές, οι αφιδέξοι τελικά επιστρέφουν. Έχουν χάσει πολλές βολές, ακόμη μία. Γιώργο, πόσες έχουν τώρα? 10 στις 22 βολές έχουν οι αμφιδέξοι. Γενικά και οι δύο μάνες έχουν κάνει πολλά λάθη. Άσο και η δεύτερη. 1-0-5 για τη λήξη. Χάρλεμς 63, αμφιδέξοι 59. Καράς πιέζεται. Φάουλ του Βασιλείου. Δύο βολές για τον Χρήστο Καρά. Τον μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Εντάξει, την επόμενη αγωνιστική έχουμε λεπτό. Χάρλεμς παίζουμε τη Χαβαλένθια. Καράς κάνει την προσβολή. Γιώργος Χάρλεμς και εκείνη την τάση. 8 στις 12. Βολές των Χάρλεμς της ομάδας του Νίκου του Ρουσιώτη. 8 στις 13 βγάζει ο Σαρίς. Ο Σαρίς δεν τις έβγαλε. Πήρε πραγόνι σπάζο και αυτούς που ήταν μπροστά στην φάση. Βασιλείου. Βασιλείου για δύο. Αστοχή ο Τσονάκης στο rebound. Θα το βάλει 63-61. Δραματικό φινάλε στο Χριστό του Κολενού. Λάθος ο Μανακαρά. Ασυνεννοησία στους Χάρλεμς. Και ευκαιρία των αφιδέξεων να ισοβαρίσουν. Μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές. Ότι φαίνεται μπορεί να έχουμε απόψε στο Χριστό του Κολονού σε φετινής χρονιάς. Λάθος όμως του Βασιλείου, πλέον ο Ιάκης. Πλάστηκα πλέον και είναι ξεκάθαρα εδώ στον Τράνλεντς. Ιάκης φάουλ του Κανελόπουλου, δύο βολές για τον Βασίλη Ιάκη. 24,8 για τη λήξη. Να δούμε αν ο Ιδιάκης θα φανεί ψύχραιμος. Λογική λέει πως θα βάλει για τις δύο. Ιδιάκης. Ήταν μια καλή άμυνα θέλουν οι Χάρλεμς για να πάρουν έστω και έτσι. Το τρίτο συνεχόμενο ροζ του αγώνα μέσα από την Πολυτελιάκη. 64-61 στο πρώτο γύρο, 62-55 είχαν κερδίσει οι Χάρλεμς. Έχει 24,8, όλα γίνονται. Ειδικά όταν χάνουν και βολές. Η Άκης δεν χάνει βολή, time out. 15-61. Λοιπόν, 24,8 για το τέλος. Κανελόπουλος, Κοντόρης, Τσονάκης, Αφουξενίδης και ο Βασιλείου. Κανελόπουλος, δεν σκοράρει, rebound τον ίδιο. Βγάζει έξω τον Τσονάκη. Τσονάκης για τον Βασιλείου, τελευταία ευκαιρία. Είναι άστοχος για τρεις, rebound τον ίδιο. Κοντόρης και εκείνος από την περιφέρεια, δεν το βάζει, rebound από τον ίδιο. 5 δευτερόλεπτα, ούτε τώρα οι Χάρλεμς παίρνουν έστω και έτσι τη νίκη. 2 δευτερόλεπτα, τζάμπορ δίνει ο ρέφερι. Αγχωτική νίκη για τους Χάρλεμς, πήγαν να βγάλουν τα μάτια τους απόψε. Οι αμφιδέξοι θα μείνουν στην προσπάθεια που έκαναν. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι το τελικό αποτέλεσμα, περιμένουμε να δούμε. 65-61, 2 στα 2 φέτος οι Χάρλεμς απέναντι στους αμφιδέξιους. Από εμάς, καλό σας βράδυ.